απλώς όσο το φωτογράφο νίκει μέσα στο Τορόντο. Στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο Γιάννης είχε κλειστεί, ο Χρήστος ξεκίνησε με 0 στα 4. Πάλι καλά που βρέθηκε στην αρχή ο Ερίκος και κάποια τρίποντα από τον Βερίκιο για να ξεκολλήσουμε. Στη δεύτερη είδαμε πολλά τούβλα. Είδαμε airball, είδαμε την μπάλα να μας μένει στα 24 δευτερόλεπτα, είδαμε τους Ράπτορς να κλέβουν την μπάλα. Ο Τόμας και ο Μπουσέρ ήταν από τον μπάγκο και έχτισαν μία φορά για τους Ράπτορς που έφτασε μέχρι και τους 12 πόντους και όλα δείχναν ότι θα είχαμε. Ναι, ένα δύσκολο βράδυ. Βλέπουμε εδώ τις live αντιδράσεις. Η ομάδα μας αντέδρασε, μείωσε με ένα πρώτο run στο τέλος του ημιχρόνου στους 2 πόντους. Ενώ το δεύτερο run, το οποίο ξεκίνησε στην αρχή της τρίτης, εξαφάνισε τους Raptors που ακόμα απορούν τι και πώς και πότε ακριβώς τους έτυχε. Εκτός από τον Τόμας και τον Μπουσέρ που ήταν καλή στη δεύτερη, καλός ήταν και ο Ντέιβις που ήρθε από τον Πάγκο. Ενώ τραγικός ήταν ο Ιμπάκα. Ναι, με 1 στα 10 τρίποντα και 2 στα 15 field goals. Για εμάς την επίθεση καλύτερος ήταν ο Χριστάρας, ο οποίος είναι πλέον το 7ο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου του MVP. Απλόχερα φυστήκια και μοίρασαν στην άμυνα ο Γιάννης και ο Βερίκιος. Αξιοσημείωτη είναι η βελτίωση του Γιάννη στα τελευταία παιχνίδια στις βολές. Έχει αλλάξει, έτσι. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα ότι είναι πιο εύστοχος, έχει αλλάξει και ο τρόπος της εκτέλεσης. Θα μας βοηθήσει εδώ πέρα στα playoff. Ενώ καλός από τον πάγκο ήταν και ο Williams, ο οποίος πέτυχε τα τριποντάκια του. Πολύ ωραία νίκη. Το projection στο 538 λέει πλέον 68 νίκες. Το Elo είναι το υψηλότερο σε όλη την ιστορία της ομάδας. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος εξασφαλίζουμε την πρώτη θέση. Ναι, νομίζω έχουν απειροελάχιστες πλέον πιθανότητες οι Raptors ή οι Celtics για την πρώτη θέση της κανονικής περίοδου στην Ανατολή. Οπότε και πάλι καθαρίζουμε αυτήν εδώ πέρα την πρώτη θέση με νίκη μέσα στο Toronto. Η μεγάλη διαφορά όμως φέτος είναι ότι. Αν καταφέρουν οι Raptors και περάσουν τους Celtics στα φετινά playoff, τότε θα τελειώσει τη χρονιά με 8 ήττες σε 8 παιχνίδια ενέντας στους Bucks. Η διαφορά, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, είναι αυτή εδώ πέρα, η Scoopa, η Dyson V7, 220 λίρες από το Amazon, 250 ευρώ θα σου έρθει μαζί με τα μεταφορικά. Βγαίνει σε έκδοση Motorhead, λέμε, έτσι, Motorhead. Βάλε από πίσω, αν μπορείς, Ace of Spades, να, έτσι, να ακούσουμε λίγο, να γουστάρουμε. Οι άλλες εκδόσεις είναι η Absolute, που είναι για βότκα νομίζω, η Animal, για Party Animal ή γενικά, αν είσαι ζώο. Και η Χέπα, το Χέπα δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Κανένα έλεος στα φετινά playoff! Σκούπα και στους Heat, σκούπα και στους Magic, σκούπα και στους Raptors, σκούπα και σε όλη την Ανατολή! Οι Clippers ίσως πάρουνε τα δύο παιχνίδια, αλλά δεν πειράζει. Καλύτερα έτσι! Bucks in 6! Αγαπητό Δούρε Σαβράκη, εδώ μέσα βρεθείς, εδώ μέσα με τις κόνες, μέσα στην Dyson, την DC44, ξέχασα και το μοντέλο. Θα πάρω καινούργια, δεν πειράζει. Λοιπόν, Go Bucks! Φοβού τον Έραφον! Ακόμα και μετά από 30 ολόκληρα χρόνια διακρίνεται ξεκάθαρη η ανεπανόρθωτη ζημιά που έχει γίνει από την παρακολούθηση συνεντεύξεων του Macho Man και του Ultimate Warrior. Εντάξει, μέτρη ήταν και οι δύο, εγώ τον Hogan προτιμούσα, από τους ντόπιους μ' άρεσε και ο Μάρκος Λεζές, αλλά και ο Chris Σφέτης.